Η υπογεννητικότητα, το νούμερο ένα πρόβλημα, όπως καταγράφηκε και από την τελευταία πρόσφατη απογραφή του 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Υπογεννητικότητα και μείωση του πληθυσμού, δραστική μείωση του πληθυσμού. Σε όλες τις περιφέρειες της χώρας έχουμε μείωση του πληθυσμού πλην από την περιοχή της Δωδεκανήσου, όπου εκεί κυρίως στις νήσους Ρόδο και Κάρπαθο έχουμε αύξηση του πληθυσμού. Για τα νησιά τα συγκεκριμένα δεν θα κουβεντιάσουμε, θα κουβεντιάσουμε για το πρόβλημα που έχουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Και θα πάμε στα Γρεβενά, γιατί τα Γρεβενά σε επίπεδο χώρας έχουν τη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού που ξεπερνά το 17%. Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Γρεβενών, ο Χρήστος ο Τριγώνης, θα μας δώσει το γιατί. Κύριε Τριγώνη, καλησπέρα. Το γιατί. Γιατί τα Γρεβενά? Καλησπέρα, κύριε Μαυρίδη. Καλησπέρα. Δεν θα έλεγα υπογεννητικότητα, εγώ θα διαφωνήσω. Θα έλεγα οικονομία. Θα έλεγα ανάπτυξη. Θα έλεγα ελπίδα για τους νέους. Αυτά που δεν έχουμε στη Δυτική Μακεδονία εδώ και πολλά χρόνια και γι' αυτό φωνάζουμε. Και σε άλλες περιφέρειες της χώρας και σε όλη τη χώρα βέβαια. Αλλά όλοι βλέπουμε ότι η βαριά βιομηχανία πλέον είναι ο τουρισμός και αυτό στατιστικά αποδεικνύεται με την αύξηση του πληθυσμού στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου εκεί υπάρχει και η μεγάλη μερίδα των ξένων τουριστών που έρχονται, εκεί υπάρχει η μεγάλη μερίδα των επενδύσεων, εκεί δίνονται επιπλέον κίνητρα. Είδαμε από το σχέδιο δίκης μετάβασης που ξεκίνησε για την Μεγαλόπολη και τη Δυτική Μακεδονία να κατανέμονται και κονδύλια στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, που προφανώς γίνεται για να δημιουργηθούν επενδύσεις. Εκεί βέβαια, αν θέλετε να το φωτίσουμε λίγο, εκεί είναι για την διασύνδεση των νησιών με ηλεκτρικά καλώδια με την υπηρετική χώρα. Εκεί είναι τα κεφάλαια αυτά που κατευθύνονται προς τα νησιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για τον τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία, το να φέρουμε θάλασσα στα Γρεβενά μάλλον είναι δύσκολο. Άρα θα αναπτύξουμε τον τουρισμό με τα μέσα που έχουμε. Και νομίζω ότι έχουμε μέσα. Έχουμε φυσικό τοπίο, έχουμε ορεινό όγκο υπέροχο, έχουμε βάλια κάλτα, έχουμε χιονοδρομικό. Έχουμε θέματα που μπορούμε να τα αναπτύξουμε για να συμμετέχουμε και εμείς κατά τη στην βαριά βιομηχανία του τουρισμού, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ναι, υπάρχουν θέματα, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορεί μια οικονομία ενός νομού ή δεν μπορεί ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία να στηριχθεί στο αν θα δουλέψει το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας για 3 μήνες το χειμώνα, άντε 4 όταν έχουμε καλή σεζόν όπως είχαμε φέτος, ή μόνο με τον αγροτουρισμό το καλοκαίρι. Χρειάζονται και άλλα πολλά για να γίνουν στις περιοχές μας. Εγώ δεν θα το δω το ζήτημα τοπικά, θα το δω συνολικά. Είμαστε νομίζω η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας, είμαστε η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ενεργία και είμαστε η περιφέρεια που απλά διαπιστώθηκε αυτό που λέμε τόσο καιρό, αυτό που όλοι βλέπουμε με τα μάτια μας, ότι ο κόσμος φεύγει, ο κόσμος δεν μένει εδώ, όποιο παιδί περνάει στο πανεπιστήμιο δεν ξαναγυρνάει πίσω, δεν υπάρχουν ευκαιρίες, δεν υπάρχουν προοπτικές, έχει σταματήσει και το δημόσιο να κινείται με τον αριθμό των υπαλλήλων που έχει μειωθεί πάρα πολύ. Στην περιοχή μας ήταν αρκετοί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Παλιά η τότε νομαρχία είχε πάνω από 250 υπαλλήλους και τώρα έχει 90. Όλοι αυτοί βοηθούσαν στην οικονομία της περιοχής και φυσικά και με τους μισθούς που παίρνανε, που μένανε τα χρήματα στην τοπική αγορά. Εδώ δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος, το ένα αναιρεί το άλλο. Δεν βλέπουμε ανάπτυξη, η αγροτική παραγωγή και αυτή δεν υποστηρίζεται. Με πολλές ζημιές, με πολλά προβλήματα, με πανάκριβο πετρέλαιο, με πανάκριβα τα λοιπάσματα, λίγοι τολμούν να μείνουν στα χωράφια και αυτοί οι λίγοι που αντέχουν δίνουν καθημερινά τη μάχη τους, χωρίς όμως να μπορούν να συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που ήρθε και επιβεβαίωσε η σφαλιάρα, έτσι θα το πω εγώ συσσαγωγικά, της απογραφής. Μια απογραφή που έδειξε τρομακτικά νούμερα, ιδίως στον Δήμο Γρεβενών και στον Δήμο Βοΐου από ό,τι είδα, που κατά τη είναι περισσότερη η απώλεια σε πληθυσμό εκεί. Βέβαια ήταν και ο γυρασμένος πληθυσμός της περιοχής μας, που δυστυχώς οι άνθρωποι λόγω φυσιολογικής
εξέλιξη των πραγμάτων φεύγουν από κοντά μας, όμως δεν βλέπουμε προοπτική. Αγωνιζόμαστε κάθε μέρα, φωνάζουμε συνέχεια, διεκδικούμε, διαμαρτυρόμαστε, έχουμε σχέδιο, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο στα πλαίσια των δυνατοτήτων, δεν νομίζω όμως ότι είναι αρκετό και δεν αφορά μόνο τα Γρεβενά, δεν αφορά μόνο την Δυτική Μακεδονία, αν και αυτή δείχνει να πλήττεται περισσότερο. Ως Δήμος, το να δημιουργήσεις καλύτερη ποιότητα ζωής, το να πεις ότι αναπτύσσω κάποια πράγματα, παράδειγμα, κάνουμε αυτή την περίοδο γίνεται η διανομή φυσικού αερίου, βελτιώνει την ποιότητα ζωής, ενδεχομένως μειώνει και το κόστος ζωής, αν και η συγκυρία με το αέριο δεν είναι η κατάλληλη. Σε κάθε περίπτωση, όταν δημιουργούνται κάποιες υποδομές, δεν συγκρατούν τον πληθυσμό κατά κάποιο τρόπο? Κύριε Μαυρίδη, εγώ σήμερα με μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκλησή σας για να πούμε αλήθειες. Οι υποδομές πότε δημιουργούνται? Όταν έχουν φύγει οι άνθρωποι? Τόσα χρόνια που διεκδικούνταν, γιατί δεν έγιναν οι υποδομές? Πότε θα γίνει ο Ε65, όταν δεν θα μείνει κανένας στα Γρεβενά? Σταμάτησε το 2008, έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 15 χρόνια, άντε 10. Πότε θα γίνουν αυτά που ζητάμε? Πότε θα γίνουν οι περίφημες μελέτες για την ανάπτυξη του χιονοδρομικού από την πολιτεία, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που έχει αναλάβει? Τρέχουμε εμείς από πίσω σπασμωδικά και φωνάζουμε μία ο ένας, μία ο άλλος. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι ο επόμενος. Υπάρχει κατεύθυνση. Θέλει η πολιτεία να κρατήσει τον κόσμο στην επαρχία? Την ενδιαφέρει? Το κεντρικό κράτος τους ενδιαφέρει να έχει σε λίγα χιλιόμετρα από την Αλβανία που είναι τα σύνορά μας ανθρώπους, ή δεν τους ενδιαφέρει? Γιατί αν δεν τους ενδιαφέρει, μάλλον θα φύγουν όλοι από εδώ, δεν θα μείνει κανένας. Αν ήταν στην παρέα μας ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Οικονομικών, θα έλεγε, ή Ανάπτυξης, θα έλεγε ότι έχουν τρέξει προγράμματα ΕΣΠΑ ή τρίτο κοινοτικό πλαίσιο νωρίτερα, τα οποία η απορροφητικότητα στη Δυτική Μακεδονία ήταν η χαμηλότερη της χώρας. Μήπως τελικά δεν φταίνε πάντα οι άλλοι, φταίμε κι εμείς? Ωραία, και το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα δώσει αγοραστική δύναμη σε έναν άνθρωπο που θέλει να πάρει ρούχα για το παιδί του και δεν μπορεί να αγοράσει? Το ΕΣΠΑ θα τη δώσει αυτή την αξία? Το ΕΣΠΑ θα κάνει στρατηγικά προγράμματα αναπτυξιακά, θα κάνουμε το φυσικό αέριο, θα κάνουμε κάποιους αυτοκινητόδρομους, θα κάνουμε κάποια πράγματα που όλα βοηθούν και συνεπικουρούν. Την αγοραστική δύναμη, τη δουλειά, την ανεργία θα τη λύσει μόνο ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ που είναι στη Δυτική Μακεδονία, παράδειγμα, αν δεν θυμάμαι καλά και αν κάνω λάθος διορθώστε με, περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ στην εφταετία? Αυτό θα μας λύσει το πρόβλημά μας? Δεν νομίζω να το λύσει αυτό. Μακάρι να το λύνει, αλλά δεν βλέπω να το λύνει. Νομίζω το πρόβλημα είναι δομικό. Είναι ότι υπάρχουν μισθοί πείνας, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι, ότι με 600 ευρώ το μήνα δεν βγαίνει η οικογένεια πέρα. Και δεν ξέρω αν ο κόσμος πώς τα βγάζει πέρα. Και προφανώς ένα παιδί που θα τελειώσει το σχολείο και θα φύγει από εδώ, η επιλογή του δεν είναι να μείνει στη Δυτική Μακεδονία, όχι στα Γρεβενά. Δεν είναι να μείνει στην Ελλάδα. Πόσοι νέοι επιστήμονες φύγανε και πήγανε στο εξωτερικό? Γεμίσαν τα αρχιτεκτονικά γραφεία και τα νοσοκομεία και οι μεγάλες εταιρείες με νέους επιστήμονες από την Ελλάδα, πληρωμένους από το λαό, από τον Έλληνα, από την ελληνική κυβέρνηση, από τα ελληνικά πανεπιστήμια, με άρτια εκπαίδευση. Έχουν γεμίσει την Ευρώπη, έχουν κατακλείσει την Ευρώπη. Έκανε κανένας κάτι γι' αυτό? Και δεν αναφέρομαι στην τωρινή κυβέρνηση, και η προηγούμενη υπήρχε και η παραπροηγούμενη υπήρχε. Τι κάναμε για τους νέους μας? Και λέμε υπογεννητικότητα. Ποιος θα γεννήσει? Ή να κάναμε, εντάξει, εμείς κάναμε δύο παιδιά, δόξα τω Θεώ, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κι άλλα. Ακόμα και εμείς που έχουμε τη δουλειά μας και το σκεφτόμαστε. Φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος που δεν έχει τίποτα. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να λέμε αλήθειες. Τώρα, αν φταίει κάτι άλλο, ίσως να το εξηγήσουν άλλοι καλύτερα. Μάλλον εγώ δεν είμαι ο καταλληλότερος. Ναι, σας άφησα να μιλάτε γιατί δυσκολεύομαι να βρω επιχειρήματα να αντικρούσω τα όσα λέτε, κύριε Τριγώνη. Δυστυχώς, η διαπίστωση είναι, νομίζω ότι την προσυπογράφω απόλυτα. Το θέμα είναι τι πρέπει να γίνει. Γιατί κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η πορεία. Γιατί την επόμενη δεκαετία θα είμαστε κατά πολύ λιγότεροι. Έτσι, κύριε Μαυρίδη, εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχουν ούτε καν εργάτες από το εξωτερικό που ερχόταν τα προηγούμενα χρόνια
και βοηθούσαν στις παραγωγές, και όχι εδώ. Σε εμάς δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, γιατί οι καλλιέργειες είναι συγκεκριμένες και δεν απαιτούν τόσο πολλά εργατικά χέρια. Αν πάτε στον κάμπο της Βέρειας, δεν θα βρείτε εργάτη να μαζέψει τα ροδάκινα. Ναι, γιατί πια δεν είμαστε καλοπληρωμένη αγορά για τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί. Προφανώς. Δηλαδή αυτή η κατάσταση νομίζω οδηγεί στο απροχώρητο. Δεν υπάρχει προοπτική. Μπορεί να κάνουμε λάθος, να τα αντιλαμβανόμαστε λάθος, ή λάθος μας τα λένε, ή λάθος τα καταλαβαίνουμε εμείς. Ναι. Δεν έμεινε κανένας πίσω. Φεύγουν όλοι οι εργάτες γης, οι εργάτες, οι οικοδόμοι, οι φίλοι μας από την Αλβανία που ήρθαν και μεγάλωσαν τόσα χρόνια και μεγαλώσαν τα παιδιά τους. Μείναν κάποιοι λίγοι που πλέον έχουν συνηθίσει εδώ. Οι υπόλοιποι έχουν αποχωρήσει. Δηλαδή, στην απογραφή των γραβενών πρέπει να υπολογίζουμε και κοντά στους χίλιους, πιστεύω εγώ, ανθρώπους που είχαν έρθει από το εξωτερικό για να δουλέψουν εδώ και πλέον δεν είναι κανένας. Και αυτοί αναζητήσαν και φύγανε από τα γραβενά. Πέρα από τους δικούς μας. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς είπαμε δυσάρεστα πράγματα. Αλλά εγώ δεν ήθελα να είμαι ότι... στενάχωρο το κλίμα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σαφώς, σαφώς. Δεν μπορούν οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες και ακόμα και οι περιφερειάρχες να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα θέλει, νομίζω, άλλες κατευθύνσεις και πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι όλοι μας ως λαός, ότι γενικά δεν πάμε καλά. Τώρα, το 3% στο σύνολο της απογραφής μπορεί να φανεί ωραία για μια ευρωπαϊκή χώρα. Εντάξει, είναι και γερασμένος ο πληθυσμός, είμαστε και λίγο καλομαθημένοι, καλοζωισμένοι οι Ευρωπαίοι, δεν αναπτυσσόμαστε, δεν είναι και μεγάλη απώλεια. Ναι, το 3% όταν το 50 ζει στην Αθήνα, ίσως να μην είναι μεγάλη η απώλεια. Το 16% στα Γρεβενά και στο Βόλιο, το 7% στη Θεσσαλία και στα Τρίκαλα από όπου κατάγομαι, που γίνονται πράγματα, που υπάρχει και εκεί κίνηση, όλοι λένε τα Τρίκαλα και τα Τρίκαλα, 7% είχαν τα Τρίκαλα μείωση πληθυσμού. Γιατί είχαν μείωση? Τους βοήθησε ο Μήλος των Ξωτικών? Όχι, δεν τους βοήθησε. Δεν τους βοήθησε γιατί ο κόσμος δεν έχει δουλειές, φεύγει. Εγώ έφυγα από τα Τρίκαλα και ήρθα στα Γρεβενά γιατί βρήκα δουλειά. Ζω στα Γρεβενά, έκανα την οικογένειά μου, έκανα τα παιδιά μου, γιατί εδώ βρήκα δουλειά. Νομίζω η απάντηση είναι η εργασία στο ερώτημα. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.